Κύριε Μαγιορκίνη, μας ακούτε? Καλησπέρα. Λοιπόν, τα φτάσαμε τα 20.000 κρούσματα. Αυτό τι σημαίνει τώρα στην πράξη και για το από εδώ και πέρα? Όπως είπαμε, αυτή η εβδομάδα θα παρακολουθήσουμε τις διασωληνώσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια ιδιαίτερη πίεση όσον αφορά τις διασωληνώσεις. Για ποιο λόγο έχει σημασία τα 20.000 και αναφέρθηκε? Γιατί μάλλον φτάνουμε σιγά σιγά σε αυτό που λέμε στην κορύφωση της επιδημίας, η οποία μάλλον θα φτάσει μέχρι στις 10 Ιουλίου. Ναι. Άρα έχουμε 15 μέρες μπροστά μας δηλαδή, ακόμη. Ναι, έχουμε 15 μέρες, ναι. Και θα δούμε και άλλη αύξηση λογικά. Ναι. Το βασικό στοιχείο είναι τώρα να κοιτάμε τους διασωληνωμένους, γιατί τώρα είμαστε, πούμε, την καρδιά της έκτασης. Οπότε, κατά πόσο θα αυξηθούν οι διασωληνωμένοι, πρέπει να αρχίσει να φαίνεται. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Αυτό που λέτε ότι είμαστε στην καρδιά της έξαρσης σημαίνει ότι είμαστε και στην κορύφωση, στην ουσία, σιγά σιγά στα κρούσματα. Αυτή είναι η αριθμή που θα δούμε μέχρι 20.000 ή μπορεί... παραπάνω? Όχι, θα δούμε, η εκτίμηση είναι 20.000 μεσοσταθμικά. Δηλαδή, κάποιες μέρες μπορεί να φτάσουν, ας πούμε, και πολύ πιο πάνω. Δεν θέλω να πω τώρα νούμερο, γιατί τώρα Το καταλαβαίνουμε. Το μεσοσταθμικά σημαίνει ότι μπορούμε να πλησιάσουμε και τις 30.000. Κατά μέσο όρο θα έχουμε 20.000 κρούσματα για ένα χρονικό διάστημα. Ναι. Πάντως, κύριε Μαγιορκίνη, η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες φάσεις της πανδημίας που ήμασταν στα 20.000 κρούσματα είναι ότι τώρα είναι όλα ελεύθερα. Αυτό είναι πολύ σημαντική διαφορά. Ένα είναι όλα ελεύθερα. Δεύτερον, έχουν πολύ χαμηλότερο, όπως σα λέω, οι διασωληνωμένοι. Ναι. Παραμένουν κάτω από το 100, θα ανέβουν, δεν θεωρώ ότι θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο, αλλά σε άλλες περιπτώσεις ήδη θα είχαμε διπλασιασμό των διασωληνωμένων. Είναι θετικό στοιχείο να δούμε πώς θα κινηθούν. Η εκτίμηση που βλέπουμε και από άλλες χώρες είναι ότι δεν θα ανέβουν σημαντικά. Μίλαγα σήμερα, ας πούμε, με έναν συνάδελφο στην Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει το χειμώνα τώρα. Βρίσκεται και αυτή στην καρδιά του όμικρον 4, όμικρον 5, ούτε καν συζητάνε για κάτι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στην καρδιά της επιδημίας. Έχουν μειωθεί πολύ τα τεστ. Τα νοσοκομεία δεν φαίνεται ότι υφίσταται κάποια πίεση. Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι θα είναι το ίδιο και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, θα τονίσω ότι είμαστε δεύτεροι στο τέστινγκ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και νομίζω είναι σημαντικό αυτό που διατηρήσει. Είναι ανησυχητικό, κύριε Μαγιορκίνη, ότι έχουμε ένα τέτοιο κύμα στην καρδιά του καλοκαιριού? Κοιτάξτε, εξάρτητα στην καρδιά του καλοκαιριού, μάλλον θα έχουμε από τον κορονοϊό. Φαίνεται μέχρι στιγμής ότι μας έχει κάνει εξάρτητα στην καρδιά του καλοκαιριού. Τι είναι ότι θα έχουμε, γιατί θα έχουμε και του χρόνου κορονοϊό? Δεν νομίζω ότι θα μας αφήσει. Μέσα στο καλοκαίρι εννοείται, ναι, τώρα. Όχι, και του χρόνου, δεν μας αφήσει. Και του χρόνου. Δεν νομίζω ότι θα μας αφήσει ο κορονοϊός ποτέ, αλλά δεν θα ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτόν. Κύριε Μαγιορκίνη, πείτε μας κάτι. Για ποιο λόγο, γιατί το ζούμε και εμείς στο περιβάλλον, εμείς έτυχε εδώ, νοσήσαμε στην προηγούμενη φάση με την όμικρον 2 πάρα πολύ ελαφριά κλπ. Ναι. Τώρα, στο περιβάλλον μας έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που νοσούν ακόμη και δεύτερη φορά. Και ενώ την πρώτη το είχαν περάσει πάρα πολύ ελαφριά, τώρα ταλαιπωρούνται με πολύ πολύ ψηλό πυρετό και φοβερή κούραση. Ναι, αναφέρεται αυτό. Να το πω έτσι, αυτό που πιθανολογούμε έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι περισσότεροι πια έχουμε ευαισθητοποιηθεί ή στον ιό ή μέσω εμβολίων, οπότε γίνεται πιο έντονη η αντίδραση του νοσοποιητικού συστήματος. Δεν βλέπουμε μείωση του οξυγόνου. Εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με το οξυγόνο. Το σημαντικό στοιχείο ίσως είναι ότι με αυτές θα μας αφήσουν περισσότερη ανοσία. Γιατί όταν βλέπεις και έχει κάποιο πυρετό, τότε σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό δουλεύει περισσότερο. Μπορεί τα εμβόλια που έχουμε κάνει ήδη να μην πιάνουν αυτές τις συγκεκριμένες παραλλαγές και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την πιο βαριά νόσηση, ας πούμε? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε τη βαριά νόση. Η βαριά νόση θα λέγαμε αν μπαίνουν στο νοσοκομείο και πιάνουν οξυγόνο. Η προηγούμενη, να το πούμε, ανοσοποίηση προκαλεί πυρετό. Μην το ξεχνάμε, οι περισσότεροι που κάνουν μετά τη δεύτερη την δόση έρχεται να κάνουμε και πυρετό. Άρα είναι θέμα προηγούμενης ευαισθητοποίησης το πυρέτιο, ο πυρετός. Το γεγονός όμως ότι δεν βλέπουμε έτσι βαριές εικόνες οξυγόνο
ή να χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο, αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Στην περίπτωση που δούμε να επιβαρύνονται επιδημιολογικά περιοχές που συγκεντρώνουν αυτή την περίοδο πάρα πολύ κόσμο, όπως είδαμε να συμβαίνει τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια στα νησιά μας για παράδειγμα, υπάρχει επιλογή τώρα να ληφθούν κάποια μέτρα ή αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω, κύριε Μαγιορκίν? Κοιτάξτε, να ληφθούν μέτρα χωρίς να υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας δεν πρόκειται να ο πληθυσμός τώρα σε διάφορα νησιά είναι transient, δηλαδή πηγαίνουν και φεύγουν, δεν είναι μόνοι κάτοικοι. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι θα χρειαστούν μέτρα σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον σε τις περιοχές που βλέπουμε ότι δεν έχουν πίεση το σύστημα υγείας και δεν προβλέπεται να δημιουργηθεί πίεση στο σύστημα υγείας σύντομα. Το παρακολουθούμε, είναι ένα φαινόμενο που το παρακολουθούμε. Ξέρετε, κάθε έξαρση είναι και λίγο διαφορετική και αυτή βλέπουμε ότι είναι αρκετά πιο διαφορετική από τις προηγούμενες. Ερώτηση ακόμα μία, κύριε Μαγιορκίνη. Εσείς είστε νέος άνθρωπος. Έχετε κάνει τέταρτη δόση? Όχι, δεν έχω κάνει τέταρτη δόση. Θα κάνετε? Όχι, δεν θα κάνω σε αυτή τη φάση. Θα περιμένω λογικά τις επικαιροποιημένες το Σεπτέμβριο. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας. Ναι. Που να με οδηγεί σε αυτό. Άρα λοιπόν τώρα. Άρα και αυτό συστήνεται και στους φίλους σας, δηλαδή στην ουσία. Εάν κάποιος. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που σύστησα, η σύστασή μου είναι να δούμε την βιολογική ηλικία της καρδιάς του. Δηλαδή, αν κάποιος καπνίζει πολύ, είναι παχύσαρκος, δεν έχει μια έτσι βαριά ζωή, έχει χολυστερόλη, έχει τριγλυκερίδια. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορώ να ξέρω το αναλυτικό ιστορικό κάποιο. Αν κάποιος δηλαδή έχει ένα βαρύ καρδιολογικό προφίλ και είναι στην ηλικία που είναι 44, ίσως αξίζει. Είστε να το 44, κάνει. Κύριε Μαγιορκίνη. Μάλιστα. Δεν σας φαίνεται. Στην ηλικία μου θα σας φαίνεται. Κοπλιμέντο, πόσο καιρό έχετε να ακούσετε, κύριε Μαγιορκίνη? Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μαγιορκίνη, γιατί και αυτό το συζητείτε πάρα πολύ. Οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει πρέπει μετά το τέλος της νόσης και αφού τέλος πάντων επανέλθουν και επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους να κάνουν μια σειρά από τυπικές εξετάσεις για να δουν αν τέλος πάντων ο κορονοϊός τους έχει επηρεάσει σε κάτι? Εάν δεν έχουν κάποιο σύντομα που τους ταλαιπωρεί, όχι. Μάλιστα. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται. Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις. Και η κούραση γενικώς είναι ένα σύμπτωμα το οποίο επιμένει για κάποιες μέρες μετά την νόση, έτσι δεν είναι? Εντάξει, αν περάσουμε 10 μέρες μετά την, ας πούμε, την, αν περάσουμε 20 μέρες από τη διάγνωση, να το πω έτσι, και έχει μια κούραση, ας μιλήσει με τον γιατρό, αν φτάνει 30 μέρες, χρειάζεται να κάνει και ένα τεστάκι. Αλλά αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα έτσι γενικά. Είναι κατά περίπτωση. Ναι. Είναι προφανώς, κατά περίπτωση. Προφανώς. Τώρα, καλό είναι αν κάποιος ταλαιπωρείται από κάτι να μιλήσει με τον προσωπικό γιατρό. Πω, κύριε Μαγιορκίνη, είστε 44. Τι είπατε τώρα, ρε. Όχι, ρε παιδί, για καλό το λέω στον άνθρωπο. Α, δεν του φαίνεται, ναι, όντως. Πόσο θα έλεγε ότι είναι ο Γκίκας, Μαγιορκίνη? Κάτω από 40, έλεγα, ναι. 37, 38, ναι, ξέρω εγώ. Θα σε ευχαριστώ, αλλά ότι η καλύτερη ηλικία είναι. Εσύ κολοκυθά, εσύ που είσαι κοντά, πρέπει να πεις καλύτερη ηλικία. Τι κοντά, είναι. Μαζί είμαστε. Μια χαρά. Προχωράμε. Καλά είμαι, δεν έχω παράπονο. Εγώ να δείτε πόσο καλά είμαι. Εννοείται, αυτό έλειπε. 44, να είχατε και παράπονο και δυο. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Μια χαρά.